Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ξεροτίανα. Τα παραδοσιακά κυπριακά ξεροτίανα με προζύμι. Με προζύμι, όπως τα έφτιαχνε η γιαγιά μου και η μάμα μου. Τούτα είναι τα εμπατά με προζύμι. Που γίνονται, Μιχάλη μου, με χωριάτικο αλεύρι. Το ελαφρά κυτρινοπό. Το ζυμωτό. Που κάνουμε τα ψωμιά μας. Ωραία. Και τούτα πασπαλίζομαι τα με ζάχαρη. Μπορούμε να βάλουμε και μέλι, μπορούμε να βάλουμε και κανέλα. Εγώ κάνω κάτι διαφορετικό βέβαια. Τα ρίχνω σε σιρόπι και τα πασπαλίζω με ζάχαρη. Οπότε θα δείξουμε λοιπόν και με σιρόπι. Και με σιρόπι, αλλά και τα κυπριακά παραδοσιακά ξεροτίανα που έκαναν τα φώτα, τα θεοφάνεια. Και ρίχνα και ο τρία στους καλικάτζερους. Εμείς να τα κεράσουμε στους φίλους. Και στα παιδιά, πρώτα στα παιδιά μας, στους φίλους μας και όποιος έρθει. Φίλοι και φίλες, αυτά είναι τα παραδοσιακά κυπριακά ξεροτίανα με προζύμι. Με ζάχαρη και μέλι. Εξαιρετικότατα. Καλή καντζαράγια. Τέλεια, φίλοι και φίλες. Τέλεια! Τέλεια! Πραγματικά! Κάντε παρόλο που έχουν κρυώσει, είναι τέλεια! Σε τρελά σχήματα! Καλικαντζαράκια! Θα ξετρελαθούν οι εγγονές! Και μαλακά, είδες τι ωραία πράγματα! Άρα, παιδί μου! Είναι μαλακά σχεδόν όπως τις πόμπες, που είναι με σιμιδάλι που έχουμε ναι, βίντεο. Ναι, ναι. Να πιάσουν τα μυστικά που έχω πει. Έτσι, να μην παρυψύνονται. Είναι καλύτερη. Ακριβώς. Να δουν το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί δείχνουμε διάφορες παραλλαγές. Όπως λέμε, οι συνταγές είναι για να τροποποιούνται κιόλας. Και έτσι δείχνουμε τα ξεροτίανα σε διάφορες παραλλαγές. Στρογγυλά. Μέχρι το τέλος του βίντεο θα το δείτε. Και like στο βίντεο. Και κοινοποίηση στους γνωστούς και φίλους. Και εγγραφή στο κανάλι μας. Αν δεν την έχετε κάνει ήδη. Σιγιά σας. Άτι. Σε καλή χρονιά. Δημιουργική. Καλή χρονιά. Με υγεία και πολλές χαρές. Δημιουργική, όπως λέει η Λίζα. Καλές σχέσεις με τους γύρω μας. Να περνούμε καλά. Και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα. Διότι κακά τα ψέματα, όταν άλλοι αποφασίζουν για μας, επηρεάζουν τη ζωή μας. Και πάμε να κάνουμε τη συνταγή μας. Πάμε να τους φτιάξουμε. Πάμε να τους φτιάξουμε. Τα γατιά μου εδώ κοιμούνται ήσυχα. Τα αγαπημένα κι αυτά. Μάνα μου, μα δε. Δύο αδέσποτοι γάτοι που μας επισκέφθηκαν το καλοκαίρι. Μα δε τους Μιχαλή. Και κοιμούνται κάθε βράδυ εδώ στον καναπέ. Δε. Ναι. Αθύμωσαν τώρα δε. Χωρίς να γδέρνουν τον ύφασμα, χωρίς να κάνουν ζημιές, τίποτα. Πανέξυπνα γατάκια. Όμορφη. Σέβονται τους κανόνες, δεν μπαίνουν στο σπίτι, δεν βγαίνουν πάνω στο αυτοκίνητο. Τα υλικά μας είναι, στη λεκάνη μου τούτη έχω 3 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, κοσκινισμένο, 450 γραμμάρια. Τονίζουμε το κοσκινισμένο. Ναι, το κοσκινισμένο διά αέραν στο αλεύρι μας. Γίνονται ό,τι κάνουμε πιο ωραίο, πιο αφράτα. Ωραία. Και αν έχει και κάτι μέσα το αλεύρι μας, βλέπουμε το. Επίσης, έχω το προζύμι μου, φίλες μου, είναι 200 γραμμάρια. Έχω βίντεο για το προζύμι. Για πώς φτιάχνετε το προζύμι. Το έχω ανακοινήσει, δηλαδή το τάισα εχθές, εφούσκωσε και το έχω σε θερμοκρασία δωματίου και λίγο αλατάκι στη ζύμη, μπορώ να βάλω και επίσης έχω εδώ χλιαρό νερό που να ζυμώσω. Αυτά είναι τα υλικά φίλες μου για τη ζύμη μας. Και συνεχίζουμε με το σιρόπι. Εδώ έχω βάλει, Μιχάλη θέλει να έρθεις κοντά. Ναι. Έχω βάλει 2,5 φλιτζάνια ζάχαρη, την άσπρη, την κρυσταλλική. 625 γραμμάρια. Μισό λίτρο νερό, 500 γραμμάρια. Και έχω και μια κουταλιά μέλι. Αυτό το που ξεχωρίζει στο χρώμα είναι το μέλι. Το μέλι, να το. Μια κουταλιά μέλι. Μέλι.
Θα χρειαστώ μία βανίλια, 5 γραμμάρια. Θέλω 2-3 κουταλιές ανθό νερό, περίπου 25-30 γραμμάρια, και μια κουταλιά λεμόνι για το τέλος. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Τι θα κάνουμε πρώτα? Πρώτα θα βάλω λίγο αλατάκι μέσα στο κοσκίνισμα, ενώ μου αλεύρι. Πάντα το άλας δίνει μια γεύση στο αλεύρι μας. Το ανακατεύω. Φίλες μου, θα βάλω στην άκρια το προζύμι, το ανακαινισμένο προζύμι. Πάει και το προζυμάκι μας μέσα. Και τώρα θα ρίχνω λίγο το νερό να λιώσω το προζύμι μας. Το νερό μας το θέλουμε χλιαρό. Λιώνω το με το νεράκι και σύν το χρόνο φέρνω και αλεύρι κοντά μου. Λίγο το αλεύρι. Το βάλαμε 800 γραμμάρια νερό. Αρχικά είχαμε 800 ml χλιαρό νερό στο δοχείο μας. Τώρα θα δούμε πόσο νερό έμεινε μέσα στο δοχείο για να καταλάβουμε πόσο νερό χρησιμοποίησες. Χτυπούμε το έτσι να μπει αέρας μέσα. Είναι σημαντικό το χτύπημα. Πρέπει να είναι ένας πηχτός χυλός. Αλλά... όχι ένα ζυμάρι που κάνουμε τα ψωμιά. Τα χτυπήματα έκαμε τα παντός η γιαγιά μου και η μάμμα μου και ήμουν έτσι μικρή και ρώτουντες, μα δέρνετε το είναι που κάνετε. Μια χαρά νομίζω. Δηλαδή επήρε Μιχάλη. Πόσο έμεινε? Τα 400 νομίζω. Έχουν μείνει 400 ml νερό. Άρα έβαλες μόνο 400 ml νερό. Πιο φλιντζάνια, πιο ποτήρια. Γιατί όπως που το χτυπάς βλέπεις. Πρέπει να είναι έτσι. Βλέπεις το, να πέφτει έτσι. Ωραία. Α, μια χαρά. Τώρα το χέρι σου, θα το καθαρίσουμε. Πώς θα το καθαρίσεις? Με το κουτάλι. Α, με το κουτάλι. Να δούμε, να το καθαρίζεις. Φίλες μου, του έβαλα την πλαστική του την μευράνη. Το έκλεισα. Εγκρύο. Εντάξει, καλή μέρα, αναλόγως για χειμώνα. Αλλά είναι χειμώνας. Είναι χειμώνας. Είναι Ιανουάριος, 2 του Γενάρη. 2 του Γενάρη και πάει στο αυτοκίνητο να φουσκώσει, να διπλασιαστεί και ακόμα παραπάνω για να το χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν μπει ο λοκμάς, φίλες μου, είναι βόμβες. Θα πάθετε μεγάλη ζημιά, θα πετάγονται. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι έχει μπει η ζύμη σας. Μάλιστα. Είναι εύκολη ζύμη, αλλά έχει και τούτα τα... λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Βέβαια, διότι θα τα κάνετε όλα. Θα ξέρετε πότε θα καθαρίσετε. Άντε Μιχάλη μου, πάμε. Το βάλω δαμέ. Να το βλέπω. Να ανοίξεις λίγο το παράθυρο όμως. Και πιάνει το. Πάντως εγκρίβει. Ναι, αλλά είναι τελειά μες στον ίδιο. Αν δεν έχετε το αυτοκίνητο, μπορείτε σε ένα ζεστό χώρο. Μάλιστα. Να το σκεπάσετε καλά. Φίλες μου, συνεχίζω με το σιρόπι. Τις αναλογίες τις έχω πει προηγουμένως και μια κουταλιά μέλι. Θα βάλω και τη βανίλια μου. Ένα φακελάκι ένα βανίλια, 5 γραμμάρια. 5 γραμμάρια για αρωματικό. Από τώρα. Και στο τέλος θα βάλουμε το ανθό νερό και το λεμόνι μας. Επίσης, Μιχάλη μου, θα χρειαστούν και περίπου 1 λίτρο λάδι που θα τηγανίσουν μέσα στα ξεροτίανα. Σπορέλαιο. Σπορέλαιο. Εντάξει. Θέλεις αρκετό λάδι με λίγα λόγια, ένα επιπλέον. Ναι, πρέπει να κολυμπούν. Μπορεί και περισσότερο, ναι, να δούσει. Ανάλογα με το σκεύος. Αν είναι μικρό και στενό το σκεύος τους, να τους πάρει πιο λίγο. Αλλά αν είναι πλατή, να θέλουν πιο πολύ. Τώρα άρχισα να κάνω το σιρόπι, δεν το κάνω από την αρχή, διότι είναι με προζύμι και θα αργήσουν να μπουν. Δεν είναι όπως τη μαλλιά που σε μία ώρα περίπου είναι εμπαμένο, είναι φουσκωμένο. Και εξαρτάται και από το χώρο που να το βάλουν για να φουσκώσει, πόσο θερμός είναι. Δεν θα το βάλουμε κάπου όμως που να το κάψουμε. Μπορούν να ψουν και το φούρνο τους στους 50 βαθμούς, να τον εισβήσουν και μαζί με την κουβέρτα
είναι αναμένος, να το βάλω. Ναι. Τούτο κάνω το και στα τσουρέκια και σε άλλα αρτοπαρασκευάσματα που κάνω. Φτάνει στο φούρνο για ένα 5-10 λεπτά να πάρει λίγο, να ζεσταθεί λίγο, τον σβήνει και μετά βάλει μέσα. Ακριβώς. 50 βαθμούς. Ζύμη και φουσκώνει. Φουσκώνει. Εγκαθκούνται. Ναι, ναι, ναι. Έτσι βοηθά το να φουσκώσει σχετικώ γρήγορα. Ξεξαρτάται και από τη δύναμη του προζυμιού. Βέβαια. Ωραία, τώρα εδώ θα το περιμένουμε. Να διαλυθεί η ζαχαρίτσα και το... Με, το μέλι. Με το μέλι. Εντούτο να κρυώσει γρήγορα, διότι φίλε ναι. μου είμαστε στου τρόποδε του τρόδου. Παρόλο που έχει ήλιο, είναι πολύ γκριό. Σήμερα είχαμε και την ευκαιρία. Είναι ωραία ηλιόλου στη μέρα. Να ασχοληθούμε με τα ξεροτίανα. Μα τα έχουν ζητήσει φίλε και φίλοι. Ναι, έχει καιρό που ήθελα να τα δείξω για τα ξεροτίανα τούτα. Έχουμε βίντεο για λοκμάδες με μαγιά. Με μαγιά. Και αυτή εξαιρετική. Πάρα πολύ καλή. Τσίνους δεν τους έβαλα σιρόπι. Τους έβαλα με μέλι και κανέλα. Ναι, ναι, ναι. Κατεκρίβεια, Μιχάλη, εμένα είναι η γιαγιά μου, δεν ξέρω αλλού, αλλά εμένα είναι η γιαγιά μου, έβαλε από πάνω ζαχαρίτσα, κανέλα και μέλι. Δεν έκανε σιρόπι. Για τα ξεροτίανα. Εξαιρετική είναι και οι λοκμάδες με μπανάνα. Ναι. Το έχουμε βίντεο. Και έτσι είναι με μέλι και κανέλα. Αγία μου, το κάτι άλλο. Με όριμη μπανάνα. Δεν παίζονται. Έχουμε αρκετές μπανάνες, θα κάνουμε και πιο δόση. Ωραία. Ειλικρινά, έτσι τους πετύλησα. Ζεστή. Διαφορετική διαδικασία τσίνη, αλλά εμπανεύκολη. Ναι. Στο πι και φι έχεις έναν ωραίο λοκμά. Μα είναι το κάτι άλλο. Με γέμιση, με γέμιση μπανάνας. Μιχάλη μου, ήλιωσε η ζάχαρη και σταματώ να ανακατεύω και θα το αφήσω να αρχίσει να κοκλάζει. Ωραία. Το σιρόπι μας κοκλάζει. Και θα το αφήσω. Ναι, ναι, βέβαια. 5 λεπτά και θα το σβήσουμε. Από αυτή τη στιγμή ακόμα 5 λεπτά θα συνεχίσει έτσι. Να κοκλάζει. Ωραία. Και στο τέλος θα ρίξουμε το αυτόνερο μας και μετά το λεμόνι μας και θα το σβήσουμε. 103 βαθμούς Κελσίου τώρα. Είμαστε στα 5 λεπτά. Θα μπει το αυτόνερο μας, φίλε μου. Εν τούτο μπορεί να του δώσει άρωμα και η βανίλια που έχω βάλει και θα μπει και το λεμονάκι. Μια κουταλιά λεμόνι. Μια κουταλιά λεμόνι. Τούτα είναι τα αρωματικά του. Βανίλια, αμφόνερο. Έβαλω άλλα αρωματικά για το σιρόπι. Για το σιρόπι μας. Ωραία, και θα το σβήσεις. Θα το σβήσω. Φίλες μου, έχουν περάσει τα 5 λεπτά και θα το σβήσω. Και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Ωραία. Να το φύγω δαμέ, γιατί η αιστεία μου συνεχίζει να βράζει. Και περιμένουμε τώρα τη ζύμη να τριπλασιαστεί. Να διπλασιαστεί και κάτι. Να κανονίσουμε την κατσαρόλα μας, τι θα χρησιμοποιήσουμε για να οστιμανίσουμε. Ναι, με το λάδι σου με μέσα. Με το λάδι μας, τι θα χρειαστούμε, το σουρωτήρι μας, την πιατέλα μας. Α. Έχουν φουσκώσει οι φίλες μου, βλέπετε έχουν κάνει φυσαλίδες. Ήταν κάτω, ήρθε ως τα πάνω. Πήρε 3 ώρες όμως. Έχουμε βάλει το λάδι μας στην κατσαρόλα, θέλουμε λάδι. Και θερμαίνεται το λάδι μας. Πρέπει να ζεστό. Καλά ζεστό. Καλά ζεστό για να κάνουν την κρούστα τους. Θα ρίξουμε τον πρώτο. Ω, είναι έτοιμο. Άντε φίλες μου, ώρα καλή και ώρα χρυσή. Έχω βάλει ένα φλιντζανάκι με λίγο νερό μέσα για να μπορώ να τους κόβω, να μην μου κολλά πάνω στο κουταλάκι. Ναι, και θέλουν γρήγορα γύρισμα του πίεση. Θέλουμε και να βοηθώ φίλες μου. Τι να πιέζει κάτω. Ένα λεπτό, το σκόψω, μισό, Μιχάλη. Περίμενε, περίμενε, το σκόψω. Περίμενε, ένα λεπτό. Περίμενε. Είναι η πρώτη ρόλη που είπε. Ναι, πάρα πολύ. Κάνονται ωραίοι. Ναι. Γαλιστεροί. Αφήκαμε τους να μπούσει. Η τέχνη είναι να μπού, φίλες μου. Αν μην μπού, θα έχετε πολλά προβλήματα. Θέλει και αρκετό λάδι να πω τι βλέπω. Ναι. Μπορούσαμε να βάλουμε λίγο παραπάνω. Ναι, να προσθέσουμε. Για να μπορείς να τους πιέζει να κάθουν κάτω. Θα βάλω και άλλο μετά. Θα βάλω και άλλο μετά. Θα βάλω και άλλο μετά. Λοιπόν, να σύγουν και τον που βάλαμε για δείγμα. Ξέρουν και ωραίοι. Να ρωτήσω κοκκινήσου. Αυτά είναι τα ξεροτίανα. Ναι, οι λοκκομάδες με μαγιά. Με έπα, Ναγία, με κόλλησα με μαγιά. Με έτσι, ευκάλλαν τα, έβαλαν του ζάχαρη. Ζάχαρη, ναι. Ζάχαρη Μιχάλη και λίγο μέλι. Αυτέλα, ανετέλα. Εμείς τώρα θα τα περάσουμε από σιρόπι. Ναι. Πήραν ωραίο σχήμα, δε τι όμορφη πόνη. Και το εξωτερικό του Μιχάλη, δε τι ωραία πόνη.
Το χτύπημα είναι σημαντικό, το κοσκινισμένο αλεύρι. Και... να μπουν καλά, να βάλεις μπουν καλό προτζίνι. Ναι, και το προτζίνι, μάλλον δυνατό. Οι Μιχάλη του αρέσουν να είναι έτσι ωραίοι ξαφτή κοκκίνη. Μια χαρά. Ωραίοι. Ακόμα είναι ένα αερούι. Να κάνουν την κρούστα τους. Και σημαντικό είναι και το σιρόπι μας να είναι δεμένο, όχι βαρύ δεμένο. Ωραίο το χρώμα τους, ομοιόμορφο παντού. Εν τω μεταξύ, να στραγγίξουν απλά, όχι πολύ ώρα. Θέλουμε τις δύο κουτάλες. Διότι ο ένας τηγανίζει και ο άλλος... σωροπιάζει. Νομίζω πιάσασαι. Άντε. Πότε μπορούμε να φάμε? Βραστούς που τους τρώνε τους. Να πάρω πυρουνάκι. Όχι, να περιμένουμε, Μιχάλη μου. Πάω για άλλη δόση. Στραγγούμε το σοκάν, να μην βάλουμε νερά μες στο λάδι μας. Ναι. Πιάνουμε τους έτσι όπως είναι, φίλες μου. Βιέζεστη. Από πάνω. Και βγαίνει. Έτω. Πιάνουμε το έτσι, από πάνω. Αφήσετε το λάδι σας να ζεσταθεί καλά, ναι, για να κάνουν την κρούστα την εξωτερική. Αλλά σε απόσταση το με τον άλλο, ναι, να μην, ναι, ναι. Πρέπει να το κουτάτε για να το στέλνουν ωραίοι. Πρέπει να βρέχουμε το κουταλάκι, δηλαδή. Κάθε, ναι, μέση, κάθε... ένα παρά ένα θέλει, όχι καθένα. Ένα κάνω με λίνα καταστασία, φίλες μου, αλλά να τα καθαρίσουμε. Ναι. Δεν ξέρω, μπορώ να τα θωρώ εγώ έτσι, αλλά... αναγκαίων κακό. Ήταν καλό να διηγείς κάτι εδώ, ναι, ανάποδο. Ακριβώς. Γίνονται αρκετοί, ούτε μισό κιλό αλεύρι. Και δέστε πόσους έχω κάνει, φίλες μου. Φίλες μου, δέστε τι ωραία πράγματα έχουν γίνει. Δεν νομίζω να τους δώκουμε τους καλικατζάρους εμείς. Όχι, όχι. Θα ρίξουμε τους καλικατζάρους. Θα ρίξουμε για τους καλικατζάρους. Ακριβώς. Μια αγαπητή του γιου μου του μεγάλου. Έκαμπνεν τους η μάμα μου και έλεγαν σαν τους λοκμάδες της γιαγιάς, της φροσούλας εν έχει. Άναγια μου, φίλες μου, ειλικρινά. Πάω για τηλεφωνία. Μπορεί να τελειώσουμε, Μιχάλη μου. Τι ωραία τραγανή. Ακού, Μιχάλη. Βλέπεις, ακού. Τι ωραία που γίνονται. Και να έχουν αυτό το λάδι. Έτσι, να έχουν λαδάκι, να κολυμπάνε μέσα. Αν μπορεί να τους πιέζεις και λίγο να κάθονται μέσα στο λάδι. Για να παίρνουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Άντε, Μιχάλη, βγαίνει η σωροπιά σου. Ναι. Το ένα σκεύος δίπλα στο άλλο. Πρέπει να για να μην λερώνουμε το μέρος. Να μας βοηθάμε να κάνουμε την δουλειά. Βέβαια, εργονομικά όπως λέμε πάντα. Μιχάλη μου, φτιάξαμε τους στρογγυλούς και τώρα θα φτιάξουμε με κουταλιές. Τυχαία σχήματα. Όπως πέσουν. Όπως πέσουν, φίλες μου. Είναι όπως τους καλικάντζαρους. Ναι. Έτσι. Έχουν την ασχήμια των καλλιγάντων. Α, μπράβο. Ω τυχαία σχήματα. Αφηρημένη τέχνη, όπως λες. Α, μπράβο. Να τα. Η ζάχαρη θα τη ρίχνεις τώρα που είναι ζεστά. Να σου πω, εγώ βάλω και από κάτω από την. Στη βάση. Στη βάση τη πιατέλα. Αλλά να του ρίχνουμε και τούτους. Και να του βάλουμε και μέλι, αν θέλουμε. Πρέπει να γυρίζονται, διότι άμα ψηθούν τη μια. Γυρίζουν την άλλη εύκολα. Είναι δύσκολο να σταθούν στην άλλη πλευρά. Ακριβώς. Γιατί τώρα άργησα εγώ, δυσκολευτούμε. Αλλά με την κουτάλα μου την τριπητή, θα τους κανονίσω. Όταν έχει αρκετό λάδι μέσα στο τηγάνι, και τα πιέζεις και κάτσονται κάτω. Να δοκιμάσουμε ένα μηχαλάκι. Θες να δοκιμάσεις. Ελώ. Απίθανος, απίθανος, υπέροχος. Να πάω για τον άλλο ρεμιζέ. Να το φάεις. Πάει και ο άλλος. Πάει και ο άλλος. Έχει μελιντζινός. Έχει, έχει και το μελιντζινός. Ωραίος. Από Αναγία μου. Καλά και τη ζάχαρη τους. Με το μελιν κάτι άλλο, να. Ναι. Μόλις τραγγίσου γύφτους με ζάχαρη, να μην καθυστερούμε. Έλα. Ωραίο κάτι. Εν τους αφήνουμε πολλά να στραγγίξουν για να μπορείσουν να τραβήσουν. Τα δύο μελούι. Εμείς θα σκάμε με πιο πλούσιους, φίλες μου. Α, μπράβο, αυτό είναι. Και μπορείτε να προσθέσετε και κάνε λίτσα, φίλες μου. Να τους φάμε. Πολλά ωραία. Τα ξέρω τι ανά μας. Το προζύμινο έχει μια άλλη γεύση. Παρόλο που τα παραδοσιακά ξέρω τι ανά, δεν έμπαινα σε σιρόπι, να μας βάλεις και λίγα σε σιρόπι, διότι οι συνταγές είναι για να τροποποιούνται. Αυτούς να τους ρίξουμε σε σιρόπι.
Και αν θέλουν και λίγη ζάχαρη από πάνω, τους ρίχνουν. Ναι, καλή καντζαράκια. Ναι. Έτσι τους ράχνει η μαμά μου. Σαθούς. Λίγο ανοιχτό χρόνος, ναι. Πάση φίλες μου, τώρα να τα ρίξω, όπως είπε και ο Μιχάλης, στο σιρόπι μου. Ωραία. Θέλουμε ένα άλλη κουτάλα, φίλες, για το σιρόπι. Δεν θα πιώμε την κουτάλα που τα βγάλαμε με το βάδι. Αφήστε να τραβήξουν και θα τα ενώσουμε με τα άλλα. Κάνουμε διάφορες παραλλαγές. Μπορείτε να διαλέξετε και ό,τι θέλετε να κάνετε. Φίλοι μου, και με σιρόπι είναι εξαιρετική. Είναι πειρασμός. Άντε, θα πάρουμε. Να βγάλεις φωτογραφία, είναι σωστά. Κάτσου μια φωτογραφία, δεν θα μας αφήγεις τελικά. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Εδώ στο Μιχάλη με τελειώσαν και οι επόμενοι. Πάρα πολλά ωραία και με σιρόπι. Πολλά ωραία. Τελειώσαν. Με υγεία η νέα χρονιά, Μιχάλη μου, σε όλο τον κόσμο και δημιουργική. Ωραία. Δημιουργική, σου δίνει χαρά η δημιουργία. Δώστε ένα like σε αυτό το βίντεο. Σε κάθε θεοφάνεια θα φτιάχνετε τα κυπριακά παραδοσιακά ξερωτήρια σε διάφορες εκδόσεις. Όπως μας τα έφτιαξε η Ελίζα σήμερα.